Πρόεδρε. Προϋπόθεση επίσης το να μην τσιμπάμε στα διαπραγματευτικά παιχνίδια και στις κινήσεις πανικού, στην προσπάθεια να δημιουργήσουν φόβο. Όποιος φοβάται σε αυτό το παιχνίδι, χάνει. Θα θυμηθώ μια ρίση ενός μεγάλου του Αμερικανού Προέδρου πολύ καλή θέση, που έλεγε ότι ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν είμαστε σε πολύ καλή θέση στη διαπραγμάτευση αυτή, όταν συζητάμε αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε χρήματα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μήνα και όταν αναγκάζεται η κεντρική κυβέρνηση να πάει στα διαθέσιμα των φορέων του δημοσίου για να μπορέσει να αποκτήσει από αυτά μια ελάχιστη ρευστότητα και να λειτουργεί το κράτος. Είμαστε σε δυσχερή θέση. Κύριε Χατζηνικολάου, βρισκόμαστε σε μια κρίση. Αν το έκανε αυτό που κάνατε με τα διαθέσιμα των φορέων ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, η προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνανε, δεν τα κουρέψανε. Αστιεύεστε. Άλλο το κούρεμα. Αστιεύεστε. Άλλο θέμα. Κουρέψαν τα ασφαλιστικά τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν τα πήραν για να το κοίζουν με 2,5%. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, έγινε σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του χρέους. Όπου μείωσαν το χρέος πράγματι σημαντικά. Μου λέτε, αν το έκανε αυτό, δηλαδή εμείς τι κάνουμε? Ζητάμε από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αντί να τοκίζουν τα χρήματά τους στις τράπεζες συστημικές, να τα τοκίζουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, αλλά ξέρετε τι είναι. Δεν παίρνουμε για να τα κουρέψουμε τα χρήματα αυτά. Εδώ όμως υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Παρακαλώ. Μπορεί να θυμώνετε με το ερώτημά μου, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Και το ερώτημα είναι, μία στο εκατομμύριο, αν δεν πάει καλά το πράγμα. Και αν η δεν χώρα πάει βρεθεί. Καλά το πράγμα, κύριε ένα λεπτό, Νικολάου, κύριε Πρόεδρε. Τα χρήματα θα είναι ασφαλή στις τράπεζες και δεν θα είναι ασφαλή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν δεν πάει καλά το πράγμα, να θα χρεοκοπήσει η Κεντρική Τράπεζα και θα είναι υγιή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Να τελειώσω την ερώτησή μου, σας παρακαλώ. Εάν το πράγμα δεν πάει καλά και η χώρα χρεοκοπήσει ή βρεθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, το να υπάρχουν αυτά τα χρήματα σαν μαξιλάρι ασφαλείας θα μας έδινε μια ανάσα. Τώρα, αν αυτό συμβεί, θα μπούμε έχοντας ξύσει και τον πάτο του βαρελιού. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι το ίδιο. Πιστέψτε και το ξέρετε ότι δεν είναι το ίδιο. Βεβαίως, αλλά πιστέψτε με, αυτό δεν γίνεται από επιλογή μας. Σας είπα από την πρώτη στιγμή αυτό λέω, ότι θα μπορούσα να είχα τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα μπορούσα να είχα πει δεν πειράζει οι συντάξεις και να έβγαινα και να λέω δεν πειράζουν οι ομαδικές απολύσεις, δεν πειράζει το ΦΠΑ στα νησιά και να έβγαινα και να έλεγα έσωσα τη χώρα. Όπως οι προηγούμενοι την έσωναν 5 χρόνια. Αλλά είπα κάτι στον κύριο Ντάιζεμπλου όταν ήρθε και με βρήκε τη δεύτερη μέρα, πέμπτη μέρα που ήμουν στο μαξί μου. Ότι εγώ θέλω να πρωτοτυπήσω ως πρωθυπουργός. Να πρωτοτυπήσω αυτά τα οποία ζήτησα από τον ελληνικό λαό και με ψήφισε να τα τηρήσω. Αυτά τα οποία υποσχέθηκα στον ελληνικό λαό, τις δεσμεύσεις μου να τις τηρήσω. Νομίζετε ότι είναι ευχάριστο για μας να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία μέσα σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση με όρους όπου πράγματι είναι όρους εκβιασμού από την απέναντι πλευρά? Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Η απάντηση η πατριωτική από τη δική μας πλευρά ποια είναι? Πήγα στη Βουλή και ρώτησα τις πολιτικές δυνάμεις, τις κόκκινες γραμμές που βάζουμε στη διαπραγμάτευση τις υιοθετείτε? Ή να δώσουμε το ΦΠΑ στα νησιά, ή να δώσουμε τις ομαδικές απολύσεις, ή να δώσουμε τις εργασιακές σχέσεις? Δεν μου απάντησε κανένας αυτό. Μόνο μου είπαν μας πάει στα βράχια. Να ρωτήσω. Δευτέρα, κάτι. Τετάρτη, Παρασκευή τους πάω στα βράχια. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο έχω υπογράψει μνημόνιο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς μέσα δεν έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση. Κύριε γιατί αυτή την ώρα η χώρα χρειάζεται συστράτευση. Και οι κινήσεις που κάνω εγώ δεν είναι οι κινήσεις ενός αριστερού κόμματος ή ενός αριστερού με αιμονές ηγέτη, αλλά ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης και θέλει να ενώσει τον ελληνικό λαό. Τώρα, είτε αριστερός, είτε δεξιός, είτε κεντρός, είτε οτιδήποτε. Αν συνεχίσουμε για τα επόμενα 40 χρόνια να είμαστε υποκαθεστώς επιτροπίας και άρσης κυριαρχίας, τα παιδιά μας θα το πληρώνουν αυτό. Βέβαια, ξέρετε, τώρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να βγούμε, από αυτή την, ότι την ίδια στιγμή αιματηρή περίοδο της προηγούμενης τετραετίας. Αισθάνεται ότι εσείς στο προηγούμενο διάστημα δεν κάνατε επικοδομητική αντιπολίτευση. Λένε, για παράδειγμα, ότι τώρα μας ζητάει συστράτευση, αλλά όσο ήταν αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα νόμο. Ναι, δεν βρήκε ένα θετικό σε ό,τι κάναμε τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Μόνο που εγώ ζητάω συστράτευση στη διαπραγμάτευση για την έξοδο από την κρίση, για τη σωτηρία. Όχι συστράτευση στην καταστροφή. Δεν ζητάω συστράτευση για να κουρέψω τα ασφαλιστικά ταμεία.
ούτε συστράτευση για να κόψω μισθούς και συντάξεις. Διότι θεωρώ ότι αυτό είναι καταστροφικό. Ζητάω συστράτευση σε μια κρίσιμη εθνική διαπραγμάτευση για να κερδίσουμε περισσότερα. Και αντί αυτού, πείτε μου κάτι, βλέπω ότι πράγματα που δεν μπορούν να μου τα πούνε οι έξω, μου τα λένε μέσα. Η εσωτερική τρόικα. Εσωτερική τρόικα. Τόσο... τρόικα εσωτερικού. Τρόικα εσωτερικού. Βαριές κουβέντες. Κουβέντες που δεν ρίχνουν γέφυρα συνεννόησης και συστράτευσης. Όταν τους λέτε τρόικα εσωτερικού, μετά περιμένετε να σας στηρίξουν. Δεν είναι εύκολο. Νικολάου, μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας. Και θέλω να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι όλοι όσοι βρίσκονται στα κόμματα του χθες, στα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία 40 χρόνια, κρατούν την ίδια στάση. Δεν το πιστεύω αυτό. Και θεωρώ ότι υπάρχουν υγιείς δυνάμεις και θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνάμεις που δυσανασχετούν με αυτή τη στάση και την τακτική που κρατά σήμερα η αντιπολίτευση. Δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως θα ήθελαν μια διαφορετική τώρα προσέγγιση. Τώρα πίσω από την τοποθέτησή σας, πολλοί θα διαβάσουν. Και με τα κυβερνητικά κόμματα, γιατί έχουμε συγκυβέρνηση. Πίσω από την τοποθέτησή σας, πολλοί θα διαβάσουν αυτό το φλερτ που φημολογείται, πολιτικό φλερτ, γιατί φαντάζομαι μας βλέπει και η γυναίκα.